επέστρεψαν και πάλι στα σχολεία οι μαθητές με αρνητικό self-test στο χέρι, καθώς και εκπαιδευτικοί. Μετά από 2 ημέρες, όπου έμειναν εκτός των σχολικών αίθουσων λόγω της κακοκαιρίας, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι λόγω του κορονοϊού τα παράθυρα στις αίθουσες θα έπρεπε να ήταν ανοιχτά. Σε ό,τι αφορά την Αχαΐα, μόνο στα Καλάβρητα οι μαθητές έκαναν μάθημα μέσω τηλεεκπαίδευσης για σήμερα Τετάρτη. Σύμφωνα με τα στοιχεία, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση σήμερα το πρωί δηλώθηκαν 210 νέα κρούσματα σε παιδιά και 13 εκπαιδευτικοί. Την ίδια ώρα δηλώθηκαν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση 236 νέα κρούσματα σε παιδιά και 29 εκπαιδευτικοί. Στη θέρμανση δεν υπάρχει κάποιο αρνητικό ότι δεν λειτουργεί η θέρμανση. Απλώς επειδή τηρούμε τα πρωτόκολλα του Υπουργείου Υγείας και του Υπουργείου Παιδείας, πρέπει τα παράθυρα να είναι ανοιχτά. Όπως καταλαβαίνουμε λοιπόν, η θέρμανση δουλεύει, απλώς δεν μπορούν οι αίθουσες να αποκτήσουν την επιθυμητή θερμοκρασία, γιατί έχουμε διαρροή της θερμότητας από τα ανοιχτά παράθυρα. Σήμερα οι συνθήκες είναι σαφώς βελτιωμένες. Άνοιξαν όλα τα σχολεία της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, εκτός από τα σχολεία της επαρχίας Καλαβρίτων, όπου εκεί είναι πιο ακραίες οι θερμοκρασίες, και γι' αυτό βέβαια δεχτήκαμε να μην λειτουργήσουν σήμερα, αλλά να έχουμε εκπαιδευτική διαδικασία με τηλεκπαίδευση. Εδώ στα σχολεία της Πάτρας όμως και οι γονείς το ήθελαν και οι περισσότεροι μαθητές, και είναι αντιμετωπίσιμες οι θερμοκρασίες. Την ίδια ώρα μικρός αριθμός σχολείων στην Πάτρα, στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τέλει υποκατάληψη, ζητώντας περισσότερα μέτρα για την προστασία των μαθητών και των εκπαιδευτικών από την πανδημία, κυρίως τη μείωση των μαθητών ανά τάξη και την αύξηση των εκπαιδευτικών. 5 σχολεία είναι σε κατάληψη. Για τον κορονοϊό είναι τα αιτήματα, από ό,τι ακούμε, περισσότερο παρά για τις συνθήκες εργασίας των σχολείων. Αυτό θεωρώ ότι δεν είναι σωστό. Οι καταλήψεις γενικά είναι πράξεις παράνομες. Δεν υπάρχουν σε καμία χώρα του κόσμου εκτός από την Ελλάδα. Εδώ όμως κάνουν ζημιά ακόμη και στην πανδημία, διότι όταν δεν υπάρχουν καταλήψεις γίνονται τα self-test σε μαθητές, εκπαιδευτικούς, διαπιστώνεται και γνωστοποιείται στους ίδιους που νοσούν, με τελικό αποτέλεσμα να προσέχουν καλύτερα την ατομική τους υγεία, και ταυτόχρονα εμποδίζουμε τη διασπορά στο οικογενειακό, στο επαγγελματικό, στο κοινωνικό περίγυρο. Όταν λοιπόν δεν πηγαίνουν σχολείο οι μαθητές και δεν γίνονται τα self-test, έχουμε μεγαλύτερη διασπορά. Τα σχολεία είναι ασφαλέστεροι χώροι από τους υπόλοιπους που συχνάζει η νεολαία μας, γιατί εκεί επιβλέπουν οι εκπαιδευτικοί και κρατούνται τα μέτρα τα υγειονομικά που προβλέπονται. Η θερμοκρασία ανεβαίνει. Ωστόσο, όλα δείχνουν πως μια νέα κακοκαιρία έρχεται μέσα στην επόμενη εβδομάδα.